Την Κατερίνα Καφάση την γνωρίσαμε και από την καλή και από την άσχημη. Είναι το κορίτσι που έχασε τις αισθήσεις στα Καλλιστεία. Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Νέα αρχή για την Κατερίνα που θέλει πλέον να ασχοληθεί με το τραγούδι. Από πέρυσι γράφω στίχους στα αγγλικά και προσπαθώ να τραγουδάω σε κάποια μαγαζιά, σε κάποια ρεμπετάδικα και σε κάποια κλαμπ. Έχει και συγκρότημα. Δεν το έχουμε ονομάσει. Δεν το έχουμε ονομάσει. Να δώσουμε ένα όνομα τώρα. Να δώσουμε ένα. Ναι, είστε μία κοπέλα και δύο άντρες. Ναι. Two boys and one girl. Ωραίο. Κάτσε να δούμε ένα όνομα. Με τρία, ε. Το ονομάστε μετά No Name. No Name. Τι έξυπνο είναι ο Ρεσόρες τώρα, θα άκουσε αυτό. Δεν της έφτανε η μεγάλη επιτυχία να μην περάσει καν στη δεκάδα του διαγωνισμού. Τώρα θέλει πίστα αντί για πασαρέλα. Το ρεπερτόριό μου είναι περισσότερο ελαφρολαϊκό, αλλά περισσότερο μου αρέσει pop και R&B, γι' αυτό κιόλας γράφω στίχους στα αγγλικά. Και θα ήθελα, αν μου δοθεί ευκαιρία, να βγάλω κάποιο CD. Με ποιο μεγάλο τραγουδιστή ξένο θα ήθελες να συνεργαστείς, αλλά ξένο. Με ξένο, δεν μπορώ να πω Έλληνα. Με Έλληνα. Με τον Σάκη Ροβά, με την Τάμπτα, με την Τέμι, μου αρέσει πολύ. Τώρα από ξένους με την Beyoncé, με τη Σακύρα. Η Beyoncé μάλλον θέλει, δεν ξέρω όμως τι λέει ο Jay-Z. Στα 25 σου πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Στα 25 μου, μάλιστα. Φαντάζομαι τον εαυτό μου να τραγουδάω σε κάποιο μαγαζί, μπουζούκια. Να έχω δικό μου CD, να κάνω συναυλίες. Τι άλλα αυτά. Καριέρα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά Κατερίνα, δεν ξεκινάς πρώτα από τον Πειραιά και μετά βλέπουμε, ε?